Για να σας αποδείξω διότι η βλασφημία, η ίδια βλασφημία αυτή της συκοφαντίας εναντίον του Θεού δεν σταμάτησε, θα σας αναφέρω ότι εις τους πρώτους αιώνας του χριστιανισμού υπήρξε διωγμός φοβερός. Στον διωγμό αυτόν δεν ειδηνήθη ο διάβολος να πάρει ψυχές, οπότε ήρθε σε μία άλλη τακτική. Ενεφάνισε την αίρεση. Η αίρεση στη το βλασφημία εναντίον του Θεού. Και ενεφανίστη ο Άριος, ο οποίος Άριος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά χτίσμα του Θεού. Δηλαδή ένας αμαρτωλός άνθρωπος όπως είμαστε εμείς, διότι κάθε ένας εκτός από τον Θεό είναι αμαρτωλός. Κάθε ένας εκτός από τον Θεό είναι αμαρτωλός. Δια τούτον τον λόγο ο Άριος ήθελε να μειώσει την θεότητα του Χριστού μας και να φέρει τον Θεό ως χτίσμα και ως αμαρτωλόν, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην σωθεί, διότι όταν ο Χριστός ήταν αμαρτωλός δεν θα μπορούσε να σώσει τους αμαρτωλούς. Ως εκ τούτου η βλασφημία αυτή ήταν μεγάλη και φοβερή και εταλάνισε την Εκκλησία μας επί 100 ολόκληρα χρόνια. Αλλά τότε ο κόσμος, αδερφοί μου, δεν ήταν ξένος προς τα δόγματα της Εκκλησίας. Σήμερα, εάν κάποιος μας ομιλήσει εναντίον του Χριστού, σας διαβεβαιώνω ότι ουδής θα διαμαρτυρηθεί. Και θα σας το αποδείξω αμέσως. Δώστε όμως προσοχή. Όλη σας η προσοχή θα στραφεί εις τα λόγια που θα σας πω. Και τότε θα αντιληφθούμε εις ποιαν πνευματικήν πρόοδον υπάρχουμε και πόσο μας ενδιαφέρει το δόγμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού έπεσε από τον ουρανό τέλεια και αναμάρτητη σαν μετέωρο μαγικού ευνηδιασμού, δηλαδή μηχανικά και ανώδυνα, όπως περίπου παρουσιαζόταν ο απομηχανής Θεός των αρχαίων, αυτός δεν θα καταλάβει ποτέ τον βαθμό της γενώσεως που καταδέχτηκε ο Θεός Λόγος, γενόμενος εκ γυναικός, γενόμενος υπό νόμου. Η αναμαρτησία του Κυρίου έπρεπε να βιωθεί κατά τον πιο υπαρξιακό τρόπο από τους πιστούς ως ηθική νίκη του Θεανθρώπου που κατακτήθηκε βήμα προς βήμα μέσα από τον αγώνα και την πάλη των δύο φύσεων και των δύο θελήσεων. Έτσι μόνον θα μπορούσαν οι δύο φύσεις να εναρμονιστούν ως ενιαίο γνωμικό θέλημα του ενός προσώπου του Υιού εις την υπακοήν του Πατρός. Ακούσατε τι σας έχω διαβάσει. Να μου πείτε τι καταλάβατε. Τίποτα. Αλλά τούτο δεν θα σας ξενήσει, αδερφοί μου, ότι δεν το κατάλαβαν και ολόκληρες χιλιάδες κόσμος ο οποίος ζει μακριά από εμάς στην Αυστραλία. Όπως εσείς αυτή τη στιγμή δεν καταλάβατε τίποτε, γιατί έχουμε άγνοια από τα δόγματα της Εκκλησίας μας, κατά τον ίδιο τρόπο δεν κατάλαβε χιλιάδες κόσμος ο οποίος είναι υπήκοος, πίμνιον
του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Τα λόγια αυτά τα γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός της Αυστραλίας εις εγκύκλιον χριστουγεννιάτικο μήνυμα, το οποίο έστειλε στα παιδιά του το 1988, δηλαδή ως το 91 έχουμε τον τρίτο χρόνο. Αδερφοί μου, ούτε λίγο ούτε πολύ ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας λέγει το Χριστόν μας αμαρτωλόν. Ούτε πολύ ούτε λίγον ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τηλιανός λέγει τον Θεόν μας αμαρτωλόν. Ο Χριστός λέγει κατέβηκε από τους ουρανούς αμαρτωλός. Γι' αυτό όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού έπεσε από τον ουρανό τέλεια και αναμάρτητη, ακούτε, δηλαδή ο Χριστός που ήρθε από τους ουρανούς λέγει, όταν πιστεύεις ότι δεν έκανε αμαρτία, ο Χριστός έκανε αμαρτία, δηλαδή ο Θεός, η Θεότης, η Αγία Τριάς είναι αμαρτωλή. Προσέξτε το μέγεθος της βλασφημίας, της πλάνης, το έχετε προσέξει. Γι' αυτό όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού έπεσε από τον ουρανό τέλεια και αναμάρτητη σαν μετέωρο μαγικού ευνηδιασμού, δηλαδή μηχανικά και ανώδυνα, όπως περίπου παρουσιαζόταν από μηχανής Θεός των αρχαίων, αυτός δεν θα καταλάβει, λέγει, ποτέ το βαθμό της κενώσεως, δηλαδή της ταπεινώσεως, που καταδέχθηκε ο Θεός Λόγος, γενόμενος εκ γυναικός, γενόμενος υπονόμων. Δηλαδή ο Θεός μας κατέβηκε αμαρτωλός από τους ουρανούς για να μας σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Μεγαλύτερη βλασφημία από αυτή δεν υπάρχει, αδερφοί μου. Ποιος διαμαρτυρείται? Ουδής διαμαρτυρήθη. Όπως αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, κανείς από εσάς δεν διαμαρτυρήθη. Κατά τον ίδιο τρόπο εξαπέλυσε και τούτη την εγκύκλιο, διότι είναι λόγια δικά του. Τα έγραψε, είναι θεολόγος, είναι αρχιεπίσκοπος. Εάν τα έλεγε ένας μικρός, θα ορμούσαν όλοι επάνω του. Τώρα τα είπε ένας αρχιεπίσκοπος και κανείς δεν του ομίλησε. Πρώτα, πού είναι το Πατριαρχείο? Πού είναι ο Πατριάρχης? Πρώτος, πού είναι ο Πατριάρχης? Δεύτερον, πού είναι οι άλλες εκκλησίες να διαμαρτυρηθούν? Η αναμαρτησία του Κυρίου έπρεπε να βιωθεί κατά τον πιο υπαρξιακό τρόπο από τους πιστούς, ως ηθική νίκη του Θεανθρώπου που κατακτήθηκε βήμα προς βήμα. Δηλαδή ο Χριστός σιγά σιγά από αμαρτωλός έγινε αναμάρτητος. Δηλαδή επάλεψε για να γίνει αναμάρτητος, ή το αμαρτωλός λέγει, και σιγά σιγά βήμα προς βήμα λέγει ενίκησε, λέγει, την αμαρτία και έγινε αναμάρτητος. Μέσα από την πάλη των δύο φύσεων και των δύο θελήσεων. Δύο φύσεις έχει ο Χριστός, την ανθρωπίνη φύση και την θείαν φύση, την θεϊκή φύση. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας και η θεϊκή φύση του Χριστού μας. Οι δύο θελήσεις, η ανθρώπινη θέληση και η θεία θέληση, η θεϊκή θέληση. Αυτός είναι ο Χριστός μας, αδερφοί μου. Και είναι λυπηρόν, πολύ λυπηρόν, ότι δεν μας νοιάζουν τα δόγματα. Τότε όταν ο Άριος εισήλθε στην εκκλησία και έλεγε ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός, όπως λέγει τώρα αυτός, το ίδιο πράγμα.
αναστατώθηκε το πλήρωμα της Εκκλησίας, έγινε άνω κάτω. Και ο κόσμος όπου περπατούσε έλεγε, τι σιδόκι περί του Αρίου, έστειν ο Χριστός Υιός του Θεού Υιού, διότι έλεγε αυτός ότι δεν είναι Υιός του Θεού, είναι χτίσμα, όπως είμαστε όλοι μας οι άνθρωποι. Αλλά όπου περπατούσε ο κόσμος, τούτο συζητούσε. Τώρα τι συζητεί ο κόσμος? Συζητεί για τις μπάλες, συζητεί για τα ποδόσφαιρα, συζητεί για τους ηθοποιούς, συζητεί για τα αστέρια του κινηματογράφου, συζητεί για οτιδήποτε άλλο κοσμικό, ανάποδο, ό,τι το υλικό, ό,τι το αμαρτωλό. Δεν συζητεί για τα δόγματα της Εκκλησίας, γιατί δεν τρέφεται με τα δόγματα της Εκκλησίας. Δεν τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει. Ενώ έχουμε τόση ευλογία από τον Θεό μας και μέσα στην Εκκλησία ανεβρισκόμεθα ημέραν και νύχτα, δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος υβρίζει την Εκκλησία και τον Χριστόν που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Έτσι μόνον θα μπορούσαν οι δύο φύσεις να εναρμονιστούν ως ενιαίο γνωμικό θέλημα του ενός προσώπου του Υιού εις την επακοή του Πατρός. Αδερφοί μου, τούτο που σας είπα μόνον θα το δω στην πράξη εάν οι πάντες στείλουν εις τον Πατριάρχη διαμαρτυρίαν και τηλεγραφήματα και να του πούν ότι αυτόν που έχεις εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υβρίζει τον Χριστό μας. Αλλά τούτο ποιος θα το κάνει? Εφόσον εξεδόθησαν νόμοι οι οποίοι σκοτώνουν τα παιδιά και ουδείς διαμαρτυρήθη εκτρώσεων, εφόσον εξεδόθησαν νόμοι αυτομάτου διαζυγίου και ουδείς διαμαρτυρήθη, θα τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους να διαμαρτυρηθούν γιατί βρίζεται ο Χριστός μας? Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα προσέξουμε ιδιαίτερα στη ζωή μας που είμεθα και σας διαβάζω τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Το μη προσλαμβανόμενον είναι και αθεράπευτον, το γαρ απρόσληπτον και αθεράπευτον. Μόνον ο Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος πλην της αμαρτίας, άνθρωπος της με ελέγχει περί αμαρτίας, λέγει ο Θεός. Ποιον μπορεί να μου πει ότι έχω αμαρτία, λέγει? Και έρχεται όμως ένας αρχιεπίσκοπος και λέγει, δεν κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς αναμάρτητος, αλλά αμαρτωλός. Και εμείς δεν διαμαρτυρόμεθα? Βλασφημείται ο Χριστός μας και εμείς σιωπούμε. Δίδεται εις τον κόσμο, εις το πλήρωμα της Εκκλησίας ολόκληρη πλάνη και ο κόσμος κοιμάται, δεν γνωρίζει. Είναι Θεός ομοούσιος το Πατρί, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εν ανθρωπίσας δε δια την σωτηρίαν της ανθρωπίνης φύσεως, έγινε και τέλειος άνθρωπος πλην της αμαρτίας. Και έρχεται ο Στυλιανός και λέγει όχι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και λέγει όχι. Κατέβηκε από τους ουρανούς, λέγει, αμαρτωλός, και επάλεψε, λέγει, και ενίκησε την αμαρτία για να γίνει αναμάρτητος. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος τώρα τι αναφέρει περί τούτου? Πιστεύομεν εις Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς τον αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα, όμοια ουσία όπως είναι ο Θεός, και ομοούσιον ημίν τον αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας, λέγει η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα,
επεσκάτων δε των ημερών των αυτών διημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότηταν. Πηγαίνομεν στην έκτην Οικουμενική Σύνοδο για να αποδείξουμε πάλι την αναμαρτησία του Κυρίου μας, αλλά η αναμαρτησία του Κυρίου μας δεν είναι μόνο από τα Συνόδους, είναι από αυτήν την Αγία Γραφή. Εκ ψυχής λέγει Θεών αληθινών και άνθρωπον αληθώς των αυτών εκ ψυχής λογικής και σώματος ομοούσιον το Πατρί κατά την Θεότητα και ομοούσιον ημίν των αυτών κατά την ανθρωπότητα κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας, χωρίς αμαρτίας. Να συνεχίσουμε και άλλα, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, αρκούμεθα μόνο να επισημάνουμε ότι σήμερον βλασφημείται ο Χριστός μας και ουδείς διαμαρτύρεται. Αυτό είναι το λυπηρό, αυτό είναι το πιο λυπηρό απ' όλα. Βλασφημείται ο Χριστός μας όχι από άνθρωπον λαϊκών, αλλά από κεφαλήν της Εκκλησίας, από αρχιεπίσκοπο. Τότε όταν ο Άριος ύψωσε τη φωνή του και είπε μόνον ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, αναστατώθηκε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Ο δε Άριος ήταν ένας αρχιμανδρίτης, δεν ήταν ο δεσπότης, ήταν ο αρχιμανδρίτης, ήταν ο θεολόγος, ήταν ο μελήρητος, ήταν πολύ δεινός εις το κήρυγμα, περνούσε των ιερών Χρυσόστομο. Δι' αυτό και όταν ομίλησεν περί του Χριστού ότι είναι χτίσμα και όχι Θεός αληθινός, ομοούσιος το Πατρί, αναστατώθηκε η Εκκλησία και άρχισε το ρεύμα το μεγάλο να πηγαίνει μαζί του. Και τότε συνήρθεν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, διότι αναστατώθηκε η Εκκλησία. Και κάθισαν μέσα στην σύνοδον με 318 θεοφόρους πατέρας και τους απεστόμονεν όλους. Και τους απεδείκνυεν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Και δεν είναι δύνατο κανείς να τον αποστομώσει, μη μόνον εν εμφανίστη τη στιγμή εκείνη, ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος είναι το πλήρης Πνεύματος Αγίου, από αγάπη προς τον Χριστόν, και είπε ότι αυτόν δεν μπορούμε να τον δαμάσουμε με αποδείξεις από την Αγία Γραφή. Θεέ μου, του λέγει, αξιώσε με να το αποδείξω με πρακτική, όχι με θεωρία, αλλά με πράξη. Και ο Θεός τον εφώτισε. Τον εφώτισε ο Θεός, τον Άγιο Σπυρίδων. Και τι έκανε ο Άγιος Σπυρίδων? Απλώς όπως ήταν, πήγε και πήρε ένα κεραμίδι. Του λέγει του Αρίου, τι είναι τούτο? Του λέγει κεραμίδι, του λέγει. Πόσα κρατώ στο χέρι μου, του λέγει, κεραμίδια? Ένα, του λέγει. Και εκείνη τη στιγμή του λέγει ο Άγιος Σπυρίδωνας, δεν είναι ένα που κρατώ, του λέγει, είναι τρία που κρατώ εις ένα. Και ύψωσε τα μάτια του εις τους ουρανούς ο Άγιος Σπυρίδωνας, παρεκάλεσε τον Θεό και έσφιξε το κεραμίδι στα χέρια. Και όπως το έσφιξε, ανέβηκε η φωτιά πάνω, έπεσε το νερό κάτω και έμεινε στο χέρι του το χώμα. Τότε δεν ειδηνήθη ο Άριος να ομιλήσει. Έκλεισε το στόμα του, διότι το η πράξη, δεν είναι το η θεωρία. Στη θεωρία αντετάσσε το εις όλους. Τέθηκαν δεινότητα είχε και τέθηκαν γνώση γραφής, ούτως ώστε εις κάθε ένα βήμα αντέκρουε τους πατέρας της Εκκλησίας. Του έλεγαν το σωστό και εκείνος το αναποδογύριζε. Του έλεγαν το φως και εκείνος το μετέβαλε σε σκότος. Του έλεγαν το ορθό και εκείνος το μετέβαλε σε λανθασμένο. Οπότε δεν ειδηνήθησαν αλλιώς να αντικρούσουν τον Άριο, ημιμόνον ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος εγένετο και ο υπέρμαχος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου με πρόεδρον τον Μέγαν Κωνσταντίνων, ο οποίος προείδρευε. Αδερφοί μου,
Σωστά. Άριοι ενεφανίστησαν διαμέσου των αιώνων πολύ, και τέκνον του Αρίου μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη στιγμή και τον Αυστραλίας Στυλιανών. Είναι τέκνον του Αρίου, και αυτός λέγει τον Χριστόν μας αμαρτωλόν, και αν δεν αποσύρει αυτήν τη συκοφαντία, πρέπει η Εκκλησία να αναστατωθεί, να σηκωθεί, να εγείρει διαμαρτυρίας, να φωνάξει, γιατί αποκαλείς τον Χριστόν μας αμαρτωλόν. Ή θα αλλάξεις την γνώμη σου, ή πρέπει να μην ηγείσαι της Εκκλησίας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται της Εκκλησίας και υπερασπίζεται τη θεότητα του Χριστού να λέγει τον Χριστόν ότι είναι αμαρτωλός, και ότι κατέβηκε από τους ουρανούς αμαρτωλός. Η συκοφαντία λοιπόν εις τον παράδεισον εκ μέρους του διαβόλου συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως της συντελείας των αιώνων. Εμείς όμως οι πιστοί τι θα κάνουμε? Πρέπει να είμαστε διαβασμένοι στην Αγία Γραφή. Πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Να μελετούμε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Να παρακολουθούμε τα Θεία Κηρύγματα. Να μην μένουμε αμέτωχοι και να μην μας νοιάζει. Διότι έτσι θα έρθει ο διάβολος και θα πάρει όλες τις ψυχές μας χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Εάν ήρθε το αδερφή μου κάποιος αυτή τη στιγμή και συκοφαντούσε τον πατέρα σου που σε γέννησε, εσύ τι θα έκανες? Θα έμενες αμέτωχος? Εάν συκοφαντούσε τον πατέρα σου και του έλεγε μία συκοφαντία φοβερή, θα έμενες αμέτωχος και θα τον έβλεπες? Δεν θα διαμαρτυρώσουν καθόλου? Και όμως αυτή τη στιγμή ο Χριστός μας, ο πατέρας μας, διασύρεται το όνομά του και εμείς δεν διαμαρτυρώμεθα. Έτσι έπρεπε η Εύα να υποδεχθεί τους απατηλούς και δολίους εκείνους λόγους του Όφεως. Αλλά εκείνη τους ακούει, τους προσέχει, τους παραδέχεται. Και κατά αυτόν τον τρόπο η αμαρτία έχει ήδη αρχίσει το έργο της στην καρδία της Εύας. Και είδεν, λέγει η υγιεινή, ότι καλόν το ξύλο της βρόσιν και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδίν και ωραίον εστί του κατανοήσει. Δηλαδή το είδε το δέντρο εκείνο με τους καρπούς, της άρεσε και ήτανε καλό, λέγει, να το γευθεί. Τώρα απέμενε το να το κόψει και να το φάγει. Τώρα καταρχάς άρχισε το πρώτο στάδιο. Έτσι είναι η αμαρτία, αδερφοί μου, και εις εμάς το ίδιο κάνει. Μόλις μας βάλει τον λογισμό ο διάβολος και δεν τον διώξουμε, αρχίζει πλέον να γίνεται η επεξεργασία. Και όταν καταρχάς δεν διαμαρτυρηθούμε εναντίον του διαβόλου, εναντίον του λογισμού, όταν λέμε λογισμό, πάντοτε να γνωρίζουμε ότι είναι ο διάβολος. Μου έχει τον λογισμό, λέγει ο άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή να ξέρουμε ότι ο λογισμός αυτός δεν είναι από τον άγγελο, αλλά από τον διάβολο. Και τι βάζει ο διάβολος? Βάζει αισχρό λογισμόν, βλάσφημο λογισμόν μέσα στην καρδία του ανθρώπου, στην διάνοια του ανθρώπου. Του βάζει τα πρώτα σπέρματα για την αμαρτία, του λέγει κάνε αυτό. Και αν ο άνθρωπος δεν το διώξει αμέσως, αρχίζει μετά τα αυτά να γίνεται το δεύτερο μέρος. Να επιχειρήσει την αμαρτία, να κινήσει τα χεράκια του, και το τρίτο να τη γευθεί. Το ίδιο έπαθε.